Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ στη διάσκεψη των Πρόεδρων είχε εκφράσει μια συγκεκριμένη άποψη, η οποία βεβαίως απορρίπτηκε, ότι θα πρέπει, λόγω των έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν από την πανδημία, να διακοπεί η λειτουργία της Βουλής και αυτή να συγκαλείται μόνο όταν υπάρχουν έκτακτα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τα θέματα που προκύπτουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας ή για τις επιπτώσεις που αυτή έχει στους εργαζόμενους και στη λαϊκή οικογένεια. Τέτοιου είδους ζητήματα να απασχολούν τη συνεδρίαση και όχι άλλου είδους νομοσχέδια, τα οποία, όπως για παράδειγμα, δεν μιλάμε για το σημερινό, που είναι μια κύρωση σύμβασης, αλλά τουλάχιστον το αυριανό ή και αυτό που σχεδιάζεται για μεθαύριο, είναι πολύ σημαντικά νομοσχέδια. Το αυριανό, θυμίζω, είναι για την ακτοπλοεία, όπου επί της ουσίας στηρίζει τα συμφέροντα των εφοπλιστών, και το μεθαυριανό που σχεδιάζεται να μπει στην Ολομέλεια για τα επαγγελματικά ταμεία είναι ένα ακόμη νομοσχέδιο το οποίο τσακίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλειας. Τέτοιου είδους σημαντικά νομοσχέδια τα οποία σχετίζονται με τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν και έχουν σημαντικές επιπτώσεις, δεν μπορούν να συζητούνται με διαδικασίες fast track. Γι' αυτό ακριβώς επαναφέρουμε την πρόταση, θα το βάλουμε και αύριο, ότι δεν μπορεί να συζητούνται αυτά τα νομοσχέδια, τα τόσο σημαντικά, με τέτοιου είδους διαδικασίες. Και επιμένουμε ότι το αυριανό νομοσχέδιο πρέπει να ανασταλεί η συζήτησή του. Δεν πρέπει δηλαδή να έρθει με τέτοιες διαδικασίες. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς αξιοποιείται η συνεδρίαση της Ολομέλειας για να αναδειχθεί και η Βουλή σε ένα πλυντήριο. Ένα πλυντήριο σοβαρών ευθυνών για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του κινήματος αλλαγής. Όταν τα κόμματα αυτά έφεραν την κατάσταση της δημόσιας υγείας στο σημερινό επίπεδο, κάτω από τα όρια της, με κλειστές υποδομές, με κλειστές κλινικές, με τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο αλλά και υλικοτεχνική υποδομή, σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές. Και από αυτή την άποψη περισσεύει η υποκρισία σήμερα που οι εκπρόσωποι των κομμάτων αυτών μιλάνε για την ανάγκη, για το πόσο με τις πολιτικές τους στήριξαν τη δημόσια υγεία. Αποτελεί πρόκληση, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, να μην τολμούν να πούνε ούτε καν να κάνουν ένα ίχνος αυτοκριτικής. Γιατί η πολιτική τους ακριβώς είναι αυτή που υπονομεύει το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας. Όταν θεωρούν ότι η υγεία είναι ατομική ευθύνη. Γιατί είναι αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι ότι είναι συνολική ή συλλογική υποχρέωση του κράτους να την παρέχει δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους όσους διαμένουν στη χώρα μας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα και αυτά βιώνουμε. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ περαιτέρω στα ζητήματα αυτά. Έχουμε μιλήσει και πριν. Θα ξαναμιλήσουμε ενδεχόμενα και άλλες φορές και σε άλλες ευκαιρίες. Όσον αφορά για το συγκεκριμένο κύρος συμφωνίας, η αναβάθμιση, λέει, της δημόσιας εικόνας της χώρας μας. Η αναβάθμιση της θέσης στο διεθνές στερέωμα. Αλήθεια, αυτή η δημόσια εικόνα περιλαμβάνει τα εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά που ζουν κάτω από το όριο της φτωχιάς. Περιλαμβάνει τα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία ζουν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Περιλαμβάνει τα εκατομμύρια των ανέργων, των υποαπασχολούμενων. Περιλαμβάνει τους θανάτους από εργατικά ατυχήματα και από τις συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς. Αυτά τα περιλαμβάνει η διεθνή εικόνα της χώρας μας? Όχι, βέβαια. Αλήθεια, η αναβάθμιση της διεθνής εικόνας της χώρας μας θα αντιστρέψει την κατάσταση που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα? Θα ωφεληθούν κάτι από αυτή τη διεθνή εικόνα της χώρας μας? Όχι, βέβαια. Γιατί γίνεται αυτή η αναβάθμιση της διεθνής εικόνας της χώρας μας? Μα για τις διεθνείς business. Και από αυτή την άποψη, τι ερχόμαστε να επικυρώσουμε τώρα? Μια δωρεά, την οποία κάνει το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ με την εταιρεία του, 800.000 για να αναβαθμιστεί, λέει, η διεθνής εικόνα της χώρας μας. Και πρέπει να τους πούμε και ευχαριστώ και να επιβραβεύσουμε αυτή τη στάση, όταν οι εφοπλιστές συνολικά δεν πληρώνονται καλά τσακιστή για φορολογία, κερδίζοντας δισεκατομμύρια και στις συνθήκες της κρίσης. Και με τα 800.000 θα ξεπλύνουν όχι μόνο τα τεράστια χρέη τα οποία έχουν,
και τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχουν και τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζόμενων στα καράβια τους, αλλά και ταυτόχρονα θα αναβαθμιστεί και η εικόνα τους. Θα αποκτήσουν δωρεάν διαφήμιση μέσα από αυτή τη διαδικασία και βεβαίως όχι μόνο δωρεάν διαφήμιση, για τον καλό χαρακτήρα τον οποίο έχουν ως ευεργέτες εντός εισαγωγικών, αλλά και ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αυξήσουν και τις business τους, άρα και τα κέρδη τους. Γι' αυτό γίνεται. Από αυτή λοιπόν την άποψη, κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ καταψηφίζει τη συγκεκριμένη κύρωση της Συμφωνίας Δωρεάς ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΙΣ. Ευχαριστώ πολύ.